Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog με θέμα τη σημασία και την προσοχή που δίνουμε στην εξωτερική μας εμφάνιση. Μου έγραψε μια φίλη το εξής. Λέει, Θέκλα μου, είδα το βίντεο που έχεις φτιάξει που ρωτούσες τη γνώμη μας όσο θα θέλαμε να σου τη δώσουμε για το πώς να βάψεις τα μαλλιά σου, αν πρέπει να βάλεις βαφή, να βγάλεις αντάβγεις κλπ. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί οι γυναίκες ασχολούμαστε τόσο πολύ με την εξωτερική μας εμφάνιση και γιατί νιώθουμε τόσο πολύ ανασφάλεια για τα μαλλιά μας, για παράδειγμα, εάν ασπρίσουν, και γιατί εμείς να ασχολούμαστε τόσο πολύ ενώ οι άνδρες δεν ασχολούνται. Καταρχάς θέλω να πω στην κυρία ότι πρέπει να είναι κάποιες ηλικίες, μπορεί να είσαι άνω των 60. Γιατί οι σύγχρονοι άνδρες δυστυχώς έχουν παρόμοιες ανασφάλειες με τις σύγχρονες γυναίκες για την εξωτερική τους εμφάνιση. Είναι μύθος ότι οι άνδρες δεν έχουν ανασφάλειες για την εξωτερική τους εμφάνιση. Πραγματικά είναι μύθος. Δυστυχώς, η pop κουλτούρα επιβάλλει και στα δύο φύλλα, και στους άνδρες και στις γυναίκες, μια ενδελεχή ενασχόληση με την εξωτερική τους εμφάνιση. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες θύμα του bullying που κάνει η pop κουλτούρα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ή έχουν διαφορετική σωματική εικόνα από αυτήν που θεωρείται ιδανική ή που τα μαλλιά τους πέφτουν ή που τα μαλλιά τους ασπρίζουν κλπ. Παρόμοιο bullying από την pop κουλτούρα δέχονται και οι άνδρες. Εδώ θέλω να εξηγήσω ότι η pop κουλτούρα έχει να κάνει με τη μόδα που επιβάλλεται από επιχειρήσεις 3 εκατομμυρίων δολαρίων, τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με προϊόντα πολυτελείας, οι οποίες ειδικά το δεύτερο μισό του τελευταίου αιώνα, από το 1990 θα έλεγα και μετά, έχουν γίνει αυτοκράτορες οικονομικοί παγκοσμίως. Με απλά λόγια, θέλουν να πουλήσουν προϊόντα, θέλουν να πουλήσουν ρούχα, θέλουν να πουλήσουν ακριβές τσάντες, θέλουν να πουλήσουν ακριβά καλλυντικά, θέλουν να πουλήσουν ακριβά αξεσουάρ και έτσι δημιουργούν μία πεποίθηση ή προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση στο γενικό κοινωνικό σύνολο ότι δεν φοράς ρούχα τάδε μάρκας και αν δεν έχεις τα μαλλιά σου βαμμένα με βαφή της τάδε εταιρείας και αν δεν έχεις αυτή την επώνυμη τσάντα και αυτό το επώνυμο σακάκι και αυτό το επώνυμο ρολόι και αυτό το επώνυμο κόσμημα, δεν είσαι ωραίος και δεν θα φαίνεσαι ωραίος. Θα μου πείτε, τι λες βρε Θέκλα, ασχολούμαστε εμείς τώρα? Εμείς δεν έχουμε να φάμε πολλές φορές και ασχολούμαστε με το να αγοράσουμε πανάκριβα επώνυμα προϊόντα? Όχι, δεν είναι όλοι που ασχολούνται με αυτό. Αλλά ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τόσο μεγάλη οικονομική δυνατότητα ώστε να αγοράσουν προϊόντα από τα πολύ γνωστά και επώνυμα brands, από τις πολύ γνωστές και επώνυμες μάρκες, πέφτουν θύματα αυτής της πλήσης εγκεφάλου και μπορεί να αγοράζουν πιο φτηνά ρούχα, πιο φτηνά καλλυντικά ή πιο φτηνά προϊόντα περιποίησης του σώματος κτλ. Εξακολουθούν όμως να έχουν τις ίδιες ανασφάλειες που προκαλεί η βιομηχανία της μόδας, ούτως ώστε να αποκτήσει πελατεία. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν είναι καλή ιδέα να φροντίζουμε την εξωτερική μας εμφάνιση. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που είναι ισορροπημένος, ένας άνθρωπος που έχει πνευματική και ψυχική υγεία, θέλει να έχει και σωματική υγεία και φροντίζει και την εξωτερική του εμφάνιση. Ο καθένας με βάση τον τύπο του. Ένας πραγματικά καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι έχει ένα συγκεκριμένο τύπο στην εξωτερική εμφάνιση, βρίσκει ποιος είναι αυτός ο τύπος και φροντίζει την εμφάνισή του με βάση τον τύπο του. Μπορεί κάποιοι να δώσουν περισσότερη έμφαση, για παράδειγμα, στα μαλλιά. Κατανοητό. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να εμφυτεύσουν μαλλιά. Κατανοητό.
Μπορεί κάποιοι να θέλουν να βάψουν τα μαλλιά τους που ασπρίζουν. Κατανοητό. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Και επίσης θα έλεγα για τους άντρες που θέλουν να βάψουν τα μαλλιά τους να πηγαίνουν σε έναν πολύ καλό κομμωτή για να τους βγάλει φυσικό αποτέλεσμα. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε άνδρες οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους μόνοι τους με προϊόντα που παίρνουν από το σούπερ μάρκετ κλπ. Και δεν βγαίνει φυσικό αποτέλεσμα. Να πάτε σε ένα πολύ καλό κομμωτή ή σε μια πολύ καλή κομμώτρια και να ζητήσετε ένα φυσικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να βάφεις τα μαλλιά σου ή να χρησιμοποιείς μακιγιάς ή να φτιάχνεις τα νύχια σου ή να φροντίζεις τα ρούχα σου να είναι καθαρά, να είναι περιποιημένα. Να φοράς ρούχα τα οποία ταιριάζουν στο δικό σου σωματότυπο και τονίζουν αυτά που θέλεις εσύ να τονίσεις στο δικό σου σωματότυπο. Τι είμαι εναντίον του να φοράς αξεσουάρα όπως αυτά τα ωραία τα σκουλαρίκια της Μαργαρίτας, της Αναστασίας, της, που είναι σαν Μαργαρίτες, της Αναστασίας, που με ρώτησε προχτής στο live, δεν φοράς τα σκουλαρίκια μου και τα βγάλα και τα φέρα να τα φορήσω. Αναστασία Παχαρίτος νομίζω είναι το όνομά της στο Instagram. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον. Με τον ίδιο τρόπο όμως, τις περισσότερες μέρες κυκλοφορώ πολύ απλοϊκά ντυμένη, με πολύ απλά ρούχα, συνήθως χωρίς αξεσουάρ. Αγοράζω παπούτσια τα οποία με βολεύουν για να νιώθω άνετα και να με... και να με έτσι, ικανοποιημένη και να μην ταλαιπωρούμε. Εδώ θέλω να σας πω, όσες γυναίκες και άνδρες ζείτε στην Αθήνα και δυσκολεύεστε να βρείτε παπούτσια που να ταιριάζουν στο πόδι σας και σας κόβουν τα παπούτσια και σας ταλαιπωρούν. Όταν ήμουνα στην Αθήνα τώρα την τελευταία φορά, ήμουνα πολύ τυχερή γιατί φορούσα ένα ζευγάρι μπότες που πήρα από την Κωνσταντινούπολη και με είχαν κόψει όταν πήγα να κάνω την ομιλία στη Χένκελ. Και πήγα μετά στη φίλη μου την Ελένη Παπαδοπούλου στην Πρέσμη στη Δάφνη και φορούσε κάτι ωραίες μαύρες ψηλές μπότες δερμάτινες η Ελένη και της λέω: Ελένη μου, πώς τις αντέχεις τις φόρμες, τις μπότες, δεν σε χτυπάνε? Μου λέει: Όχι. Μου λέει γιατί τις έχω πάρει από τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που έχει ένα εργαστήριο που φτιάχνει υποδήματα στην Δάφνη. Τις έχω πάρει από τον Δημήτρη, μου λέει, που τις φτιάχνει στον πόδι σου. Και πήγα όντως εκεί πέρα και μου φτιάξε και τα μποτάκια που φοράω τώρα, τώρα να σας τα δείξω, που είναι πάρα πολύ άνετα, δεν τα βγάζω από τα πόδια μου. Είναι σαν να φοράω παντόφλες με memory foam, πώς το λένε, memory foam, αυτό το... Τον foam σημαίνει σφουγγάρι, το σφουγγάρι μνήμης, αυτό που είναι πολύ άνετο. Και μου πήρα εκείνη τη μέρα και τα παπούτσια τα πράσινα που φόρησα στην παρουσίαση του βιβλίου, που παρόλο που ήταν τα κούνια δεν με κούρασαν καθόλου. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το τηλέφωνο του Δημήτρη και τα στοιχεία του στη Δάφνη. Για όσους ενδιαφέρεστε για παπούτσια στα πόδια σας άνετα, να πάρετε. Δεν είναι διαφήμιση, δεν έχω πάρει λεφτά από τον Δημήτρη για να το κάνω αυτό. Πλήρωσα τα παπούτσια μου που πήρα, ήταν πολύ καλές οι τιμές του κατά τη γνώμη μου. Πλήρωσα τα παπούτσια του, τα παπούτσια, και τον ευχαριστώ και θα ξαναπάω στην Αθήνα. Θα πάω ειδικά το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κάποια στιγμή πρέπει να κατέβω, γιατί είδα ότι φτιάχνει και χειροποίητε παντόφιλες από αυτές που μου αρέσουν πολύ, που δεν έβρισκα στα μαγαζιά. Μένα μου αρέσουν πολύ αυτές οι παντόφιλες που είναι με λίγο τακούνι, δερμάτινες για τις γυναίκες. Θυμάμαι τώρα πώς τις λένε. Ήταν πολύ στη μόδα τη δεκαετία του 90, αλλά εμένα μου αρέσουν και είδα ότι φτιάχνει, θα πάω να μου φτιάξει. Λοιπόν. Δεν είμαι εναντίον σε καμία περίπτωση του να φροντίζουμε την εξωτερική μας εμφάνιση και θεωρώ ότι κανένας πραγματικά καλλιεργημένος άνθρωπος είναι εναντίον. Τώρα, όσον αφορά το άσπρο χρώμα στα μαλλιά, βλέπω κάποιες κυρίες οι οποίες διατηρούν το δικό τους άσπρο χρώμα και έχουν υπέροχα μαλλιά. Και σκέφτομαι όταν ασπρίσουν και εμένα όλα μου τα μαλλιά, ίσως και εγώ να τα αφήσω όλα άσπρα και θα είναι πάρα πολύ chic. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να λέμε στον άλλο δεν πρέπει να φροντίζεις την εξωτερική σου εμφάνιση ή ασχολείσαι υπερβολικά με την εξωτερική σου εμφάνιση και αυτό είναι κάτι κακό. Είναι λάθος αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου πάντα. Στο επόμενο μισό του βίντεο θα μιλήσουμε για τις δυσκολίες στην αυτοαγάπη που προκύπτουν από τις ανασφάλειες για την εξωτερική μας εμφάνιση και να μιλήσουμε και λίγο και για τη δυσμορφική διαταραχή του σώματος, body dysmorphic disorder. Φιλιά! Το δεύτερο μισό του βίντεο, στο οποίο θα μιλήσουμε για το body dysmorphic disorder, τη σωματομορφική διαταραχή, νομίζω είναι η μετάφραση στα ελληνικά, που είναι μια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή κατά την οποία ο άνθρωπος που υποφέρει από αυτή τη διαταραχή
βλέπει τον εαυτό του δυσμορφικό. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι άσχημος, ότι δεν έχει καλή εξωτερική εμφάνιση, θεωρεί ότι είναι πιο παχουλός από ό,τι πραγματικά είναι, ή ότι είναι πιο αδύνατος από ό,τι πραγματικά είναι, ή ότι το πρόσωπο του είναι παραμορφωμένο χωρίς να είναι το πρόσωπο του παραμορφωμένο, και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος αυτός που υποφέρει από αυτή τη διαταραχή πάρα πολύ. Παρουσιάζεται στην εφηβεία κυρίως, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Παλιότερα εμφανιζόταν περισσότερο στα κορίτσια, τώρα εμφανίζεται και στα αγόρια. Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή τον DSM για να σας πω τα στατιστικά μέχρι το 2013 που βγήκε το τελευταίο DSM. Πόσο της εκατό στα αγόρια και πόσο εκατό στα κορίτσια. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι αν έχουμε ένα έφηβο ο οποίος είναι πεπισμένος ότι είναι άσχημος, ο οποίος είναι πεπισμένος ότι δεν έχει καλή σωματική διάπλαση, ο οποίος μισά το σώμα του, δεν του αρέσει το σώμα του, πρέπει να τον πάμε σε ψυχολόγο. Γιατί πρόκειται για ψυχική διαταραχή. Η οποία νομίζω ότι είναι μια διαταραχή η οποία επηρεάζεται πάρα πολύ από όλα αυτά της pop κουλτούρας που είπαμε προηγουμένως. Φυσικά για να πάθει ένα παιδί μια τέτοια διαταραχή ή ένας ενήλικας σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες προϋπάρχουσες προδιαθέσεις για αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές και επίσης ότι αυτό το πρόσωπο έχει δεχθεί bullying. Αυτό το παρατηρούμε συνήθως σε παιδιά τα οποία μεγαλώνοντας, ίσως ήταν λίγο τροφαντά, ίσως ήταν λίγο πιο ψηλά από τους υπόλοιπους, λίγο πιο κοντά από τους υπόλοιπους, μπορεί να διέφεραν λίγο στην εμφάνιση και να έχουν δεχθεί bullying, εκφοβισμό από τους συνομιλίκους τους, ακόμη και από μεγαλύτερους, ακόμη και από τους ίδιους τους γονείς τους πολλές φορές, και έχουν μεγαλώσει με το να μισούν τον εαυτό τους. Και όταν από πολύ νεαρή ηλικία ακούς συνέχεια πως είσαι έτσι, πως είσαι τόσο κοντός, πως είσαι τόσο ψηλός, πως είσαι τόσο παχύς, πως είσαι τόσο αδύνατος. Αυτό θέλω έτσι λίγο να το τονίσουμε, γιατί υπάρχει αρκετή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά στο να μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που έχουν περισσότερο βάρος από αυτό που είναι, ξέρω εγώ, αναμενόμενο για την ηλικία τους, ξέρω εγώ, που ο δείχτης μάζας σώματος είναι υψηλότερος, στους παχουλούς ανθρώπους δηλαδή. Όμως δεν υπάρχει αρκετή ευαισθητοποίηση για να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που είναι πιο αδύνατοι από το αναμενόμενο. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι αδύνατοι γιατί έτσι είναι η κοψιά τους, έτσι είναι τα γονίδια τους, έτσι είναι το σκαρί τους που λέμε στην Κύπρο, οι οποίοι άνθρωποι μπορεί να τρώνε και κανονικά, μπορεί να τρώνε και κανονικές μερίδες, ενώ δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα της μειωμένης λήψης τροφής το να είναι αδύνατοι, είναι το τύπος τους τέτοιος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν πολύ άσχημα όταν εσύ θα τους πεις, μα πώς είσαι έτσι, φάε λίγο, πώς έρεψες έτσι, μήπως είσαι άρρωστος, και όλα αυτά τα πολύ άσχημα σχόλια, τα οποία δεν είναι απλά nagging, είναι εκφοβισμός, είναι bullying. Επίσης, ακόμη και αν κάποιος έχει κάποια διαταραχή πρόσληψης τροφής, όπως ανορεξία, το να του λες πώς είσαι έτσι και πόσο αδύνατος είσαι, τότε του προκαλείς ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν τον βοηθάς. Πρέπει να μάθουμε όλοι να μην ασχολούμαστε με κανέναν άλλον όσον αφορά ή τη συμπεριφορά του ή την εξωτερική του εμφάνιση ή οτιδήποτε. Όπως έχουμε πει και στο βίντεο το χθεσινό για το πώς να αποφεύγουμε τον έγκυγκ, δεν δικαιούμαστε να διορθώνουμε κανέναν παρά μόνο τα παιδιά μας όταν είναι ανήλικα και είμαστε εμείς υπευθύνοι γονείς, και τους μαθητές μας όταν είμαστε δάσκαλοι, και πάλι, όπως είπα και χθες, με έναν τρόπο πολύ ευγενικό και πολύ κλεπτισμένο, όχι κακοποιητικό λόγο. Άρα, ούτε παρατηρήσεις του τύπου πώς είσαι έτσι, μήπως είσαι έγκυος και πρίστηκε η κοιλιά σου, ούτε πώς αδυνάτησες, πώς έρεψες, μήπως έχεις τίποτα. Μπορεί να έχει τίποτα άλλο, το ξέρετε, μπορεί να έχει παθεί έναν καρκίνο, ναι, και να κάνει θεραπείες και μην το ξέρετε. Δεν κάνουμε καθόλου σχόλια για την εμφάνιση του άλλου, ούτε για το ύψος του, ούτε για το βάρος του, ούτε για το χρώμα του, τίποτα. Δεν είναι, είναι κακοποιητικό να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε πίσω στο body dysmorphic disorder, στη σωματόμορφη διαταραχή.
οι άνθρωποι που υποφέρουν από αυτή τη διαταραχή είναι πεπισμένοι και βλέπουν τον εαυτό τους ως άσχημο, ως παραμορφωμένο, ως δυσμορφικό. Δυσμορφικό σημαίνει άσχημος. Ευμορφός, ευ και μορφή είναι όμορφος, δυσμορφός είναι ο άσχημος. Βλέπουν τον εαυτό τους ως άσχημο, είναι πεπισμένοι ότι είναι άσχημοι, έστω και αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω και το πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι άσχημος. Και πρόσφατα έχω δει ένα πολύ ωραίο οικονομήνυμα στο Twitter, νομίζω το είδα. Ήταν ένα σκίτσο που έλεγε εν ολίγης ότι αν υπάρχει μια όμορφη ψυχή, αυτή η όμορφη ψυχή αποτυπώνεται και στο πρόσωπο και γλυκαίνουν τα χαρακτηριστικά του όποιου ανθρώπου. Μπορεί, λέει, να έχει μια γαμψή μύτη κάποιος ή ξέρω εγώ να έχει γουρλωτά μάτια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάποια χαρακτηριστικά που συνήθως να τα κάνουμε, να τα συνδέουμε, να τα κάνουμε associate με την ασχήμια. Όμως αν υπάρχει μια ομορφιά στη ψυχή και μια γλυκύτητα, αυτό βγαίνει και στο πρόσωπο και βλέπουμε πανέμορφο έναν άνθρωπο που έχει πανέμορφη ψυχή. Και με τον ίδιο τρόπο, όσο ωραία χαρακτηριστικά και αν έχει κάποιος, εάν μέσα του έχει ψυχρότητα και κακία, αυτό να βγαίνει και στο πρόσωπο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ασχήμοι άνθρωποι. Και κανένα παιδί, όσο διαφορετικό κι αν είναι όταν γεννιέται, γιατί τα παιδιά έρχονται σε διάφορους συνδυασμούς γενετικούς. Εγώ θυμάμαι όταν γέννησα το γιο μου, περίμενα ότι θα κάνω ένα αγόρι μελαχρινό. Αυτό περίμενα. Ότι θα είναι χοντρούτσικο και μελαχρινό. Και μου βγήκε αδύνατο και ξανθό. Όταν έκανα την κόρη μου, δεν είχα προσδοκίες. Τι λέω, δεν έρχεται ό,τι περιμένεις. Και τελικά ήρθε ένα κοριτσάκι πολύ γλυκούλι, το οποίο γνωρίζετε την Κυριακή όσοι είστε εδώ στο κανάλι καιρό, η οποία δεν μοιάζει σε μένα ιδιαίτερα, έχει εντελώς διαφορετικό στυλ από ότι είμαι εγώ, είναι πάρα πολύ όμορφη, όπως είναι όλα τα παιδιά πάρα πολύ όμορφη. Και μια φορά είχα γίνει σκύλα, το 2015, ήταν 15 χρόνια Κυριακή, και πήγαμε στο γάμο της βαφτιστήρας μου, της Ελπίδας, και είχε φορέσει έτσι μια πολύ, νομίζω στο γάμο της Ελπίδας είχαμε πάει, σε άλλο γάμο, δεν θυμάμαι. Και είχε φορέσει έτσι μια πολύ ωραία λουλουδάτη φούστα και μια πολύ ωραία κόκκινη λούζα. Και είμαστε στη μάνα μου και λέω: Πω, τι όμορφο κορίτσι. Και λέει η μάνα μου: άσχημο παιδί στην Κούνια, όμορφο στη γειτονιά. Και μόνο που δεν τη σκότωσα. Λέω: Τι λες, παιδί, τι λες, άσχημο παιδί στην Κούνια. Από πού και ως που είδες το παιδί μας ως άσχημο. Εγώ ποτέ δεν είχα δει τα παιδιά ως άσχημα. Και αν πραγματικά όλοι οι ενήλικες οι οποίοι είμαστε γύρω από τα παιδιά μεγαλώνοντας, τα κοιτάζουμε με αυτό το βλέμμα, το αγαπητικό, και κοιτάζουμε όλοι τα δικά μας παιδιά έτσι και κοιτάζουμε και τα ξένα τα παιδιά έτσι, τότε πολύ λίγα παιδιά θα δεχθούν bullying για την εξωτερική τους εμφάνιση και πολύ λίγα παιδιά θα αναπτύξουν αυτή τη σωματομορφική διαταραχή. Εάν κάποιο παιδί, έφηβος ή ενήλικας, έχει σωματομορφική διαταραχή, πρέπει να πάει σε έναν κλινικό ψυχολόγο και θα το συζητήσουν να κάνουν θεραπεία και μπορεί να χρειαστεί να πάρει και αντικαταθλιπτική θεραπεία, γιατί είναι μια διαταραχή η οποία είναι και αγχώδης και καταθλιπτική διαταραχή ταυτόχρονα. Δεν κάνουμε διάγνωση από αυτό το βίντεο, απλώς λέμε κάποιες πληροφορίες. Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή τη διαταραχή και δεν είναι διαγνωσμένοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους λες, μα τι ωραία κοπέλα που είσαι, και σου λέει, εντάξει ρε, κανονική είμαι. Ή τον βλέπεις τον άλλον στα μάτια και του λες, μα τι όμορφος άντρας που είσαι, και λέει, μόνο εσύ με βλέπεις όμορφο. Εγώ δεν είμαι όμορφος. Οι άνθρωποι που είναι πεπισμένοι ότι δεν είναι όμορφοι. Και οι άνθρωποι που βλέπουν όλους τους άλλους καλύτερους από αυτούς και βλέπουν τον εαυτό τους ως τον χειρότερο. Παίζει πάρα πολύ ρόλο, παίζουν πάρα πολύ ρόλο οι πεπιθήσεις μας στο πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Αν είμαστε πεπισμένοι μέσα μας ότι είμαστε άσχημοι άνθρωποι, ασχημοθκιάτσιστοι που λένε στην κυπριακή διάλεκτο, ασχημοθκιάτσιστο σημαίνει αυτός που δεν είναι ωραία συναρμολογημένος. Και είναι πολύ σοφή λέξη, γιατί όντως όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί, παίρνει διάφορα χαρακτηριστικά και από τους δύο γονείς και από 7 γενιές πίσω. Συναρμολογείται δηλαδή ένας νέος άνθρωπος, όπως έχει στοιχεία από 7 γενιές πίσω. Ίσως και περισσότερες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν το πιστεύουν ότι είναι όμορφοι,
δεν το πιστεύουν ότι είναι αξιοαγάπητοι, δεν το πιστεύουν ότι είναι ελκυστικοί και έχουν έτσι μέσα τους μια στενοχώρια για τον εαυτό τους και θεωρούν ότι είναι άτυχοι επειδή έχουν γεννηθεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όπως κάποιοι λένε για τον Λάκη μας, ότι επειδή είναι μαυρούλης είναι ασχημούλης, είναι ο γλύκας. Λοιπόν, όταν δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, όταν δεν πιστεύουμε ότι είμαστε όμορφοι και αξιοαγάπητοι και αξιοαγάμητοι, τότε με βάση το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας σαμποτάρουμε και τις σχέσεις μας. Άμα δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει, όταν βρεθεί ο άνθρωπος που θα με αγαπήσει, δεν θα πιστεύω ότι με αγαπάει και θα κάνω συνέχεια πράγματα για να αποδείξω ότι είναι αποκλείται να με αγαπάς, αποκλείται να σ' αρέσω. Λοιπόν, όποιος αντιλαμβάνεται στον εαυτό του ότι έχει αυτή την κακή εικόνα για τον εαυτό του και είναι πεπισμένος ότι δεν είναι όμορφος άνθρωπος, καλά κάνει να κάνει ψυχοθεραπεία. Γιατί μια τέτοια πεποίθηση δεν σου αφήνει καθόλου χρόνο, καθόλου ενέργεια για να ασχοληθείς με τα ουσιαστικά πράγματα, που τα ουσιαστικά πράγματα είναι η φροντίδα της εσωτερικής ομορφιάς. Δεν υποτιμώ την εξωτερική ομορφιά, απλώς θεωρώ ότι η καλλιέργεια της εσωτερικής ομορφιάς είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει καλύτερη ποιότητα ζωής μέχρι να πεθάνουμε. Οπότε, αν έχουμε θέμα με την εμφάνισή μας και αν νιώθουμε ότι δεν είμαστε όμορφοι και δεν είμαστε αξιοαγάπητοι, πάμε σε ψυχολόγο, όχι σε πλαστικό χειρουργό. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι με body dysmorphic disorder καταλήγουν να γίνονται junkie, να γίνονται εθισμένοι από τις πλαστικές επεμβάσεις. Μπορεί να πάνε να κάνουν δεν ξέρω εγώ πόσες πλαστικές στη μύτη τους, πόσες πλαστικές στο στήθος τους, πόσες πλαστικές στο πηγούνι τους, πόσες πλαστικές στο λαιμό τους, πόσα lifting, πόσα μίφτινγκ και στο τέλος να καταλήγουν όντως παραμορφωμένοι. Και εδώ είναι και θέμα ηθικής από τους πλαστικούς χειρουργούς. Υπάρχουν ηθικοί πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι λένε πρέπει οπωσδήποτε να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία και να σε δει κλινικός ψυχολόγος και ψυχίατρος πριν κάνουμε άλλη επέμβαση. Γιατί όταν κάποιος έχει body dysmorphic disorder και πλαστική να κάνει, πάλι δεν θα είναι ευχαριστημένος και θα ξαναπηγαίνει και θα ξαναπηγαίνει και θα ξαναπηγαίνει. Και μπορείτε στο διαδίκτυο να μπείτε στο YouTube, να κάνετε search και να δείτε βίντεο που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει, ξέρω εγώ, 50 πλαστικές. Αυτού λεχθέντος δεν είμαι εναντίον του να κάνει κάποιος μια πλαστική αισθητική επέμβαση. Σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι αν ένας άνθρωπος έχει καλή σχέση με τον εαυτό του και είναι σίγουρος ότι θέλει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και άμα το κάνει θα είναι ευχαριστημένος, γιατί να μην το κάνει. Αλλά καλύτερα να κάνουμε πρώτα ψυχοθεραπεία και μετά πλαστική χειρουργική. Εγώ προσωπικά βαριέμαι. Αλήθεια, βαριέμαι. Βαριέμαι να μπω στη διαδικασία να κάνω πλαστική. Έχω στην κοιλιά μου, έχω έτσι πολλές ραγάδες από τις εγκυμοσύνες που είχα πάρει 40 κιλά στο Λάζαρο 24 στην Κυριακή. Και ραγάδες έχω και περισσό δέρμα έχω κλπ. Και μου είχε πει ένας φίλος μου πλαστικός χειρουργός να μου κάνει επέμβαση και του λέω βαριέμαι. Βαριέμαι να μπω κάτω από το μαχαίρι και να έχει σχολινάκια δεξιά και αριστερά και να ταλαιπωρηθώ για κάτι το οποίο, εντάξει, φοράω ένα μαγιό στη θάλασσα το οποίο είναι πιο ψηλό μέσω τέλος πάντων τον μπικίνι, φοράω όλο όσο μου και τελείωσε. Η δική μου οπτική δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε και εσείς αυτή την οπτική. Θεωρώ ότι ο καθένας δικαιούται να αποφασίσει για τον εαυτό του πώς θέλει να το φροντίσει. Αν θέλει να το φροντίσει με χειρουργική αισθητική επέμβαση που να είναι πλήρως συνειδητοποιημένος γιατί την κάνει και να είναι πλήρως ενημερωμένος για το τι ταλαιπωρία θα έχει και τι κόστος θα έχει και οικονομικό και ψυχικό και σωματικό, να πάει να το κάνει. Εντάξει, να μην παρεξηγηθώ. Και επίσης κάτι άλλο, πρέπει να σταματήσουμε να κακίζουμε τους ανθρώπους που κάνουν πλαστικές επεμβάσεις ή που βάζουν μπότοξ για τις ρητίδες ή που βάζουν φίλερ για τα χείλη κλπ. Από τη στιγμή που ο άλλος έχει αποφασίσει ότι θέλει να κάνει αυτή την περιποίηση του αυτού του, σκάσε! Σκάσε! Μην πεις τίποτα! Ξαναλέω, εγώ δεν κάνω γιατί βαριέμαι. Σοβαρά, εδώ στον ογκοντίατρο βαριέμαι να πάω. Βαριέμαι τη διαδικασία, βαριέμαι να πονάω, δεν θέλω.
Δεν σημαίνει όμως ότι αν κάποιος άλλος δεν βαριέται και έχει υπόψη του το ρητό της κυπριακής λαϊκής σοφίας που λέει τράβα πόνο για ομορφιά. Πρέπει λέει να πονέσεις για να έχεις ομορφιά. Τράβα πόνο για ομορφιά. Αν κάποιος πιστεύει στο τράβα πόνο για ομορφιά και θέλει να πάει να το κάνει, να πάει να το κάνει με γιά του, με χαρά του, γούστο του και καπέλο του και πολύ καλά κάνει. Σοβαρά όμως, α, πάρα πολύ καλά κάνει. Και εμείς οι υπόλοιποι να σκάσουμε. Ούτε να λέμε, κοίτα την αυτήν πως γέρασε έτσι και το age shaming είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα το age shaming, δηλαδή το να ντροπιάσουμε τον άλλο για την ηλικία του. Αυτό ίσως χρειαστεί να το κάνουμε σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Αλλά δεν σχολιάζουμε και δεν μας αφορά τι αισθητικές επεμβάσεις έχει κάνει ή δεν έχει κάνει κάποιος. Δεν είναι η δική μας η δουλειά να πούμε αν χρειάζεται αισθητική επέμβαση ή όχι. Και πλαστική χειρουργή να είμαστε, δεν είναι δική μας η δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, ο καθένας, όπως είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να φροντίζει την εσωτερική του ομορφιά, έτσι επίσης είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να φροντίζει και την εξωτερική του ομορφιά με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί καλύτερο. Εάν όμως είμαστε πεπισμένοι ότι δεν μας αρέσει η εξωτερική μας εμφάνιση και ότι είμαστε άσχημοι, τότε να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, γιατί μπορεί να πάσχουμε από body dysmorphic disorder. Και επίσης δεν είναι μόνο οι γυναίκες που έχουν ανασφάλειες σε σχέση με την εμφάνιση, τους έχουν και οι άνδρες. Πολλές. Δυστυχώς. Δυστυχώς για οποιονδήποτε έχει ανασφάλειες, όχι δυστυχώς γιατί οι άνδρες μόνο έχουν ανασφάλειες, για όλους μας. Αυτά. Όμορφα. Γεια. Yeah.